με την υποδιοικήτρια της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, κυρίας Ειρήνης Χατζοπούλου, και τον νέο διευθυντή Γεώργιο Δαλακούρα, συναντήθηκε στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης ο Δήμαρχος Νέστου Σάββας Μιχαηλίδης το μεσημέρι της Δευτέρας, 25 Ιανουαρίου. Από τον Δήμαρχο τέθηκε το μείζον θέμα του εμβολιασμού έναντι της πανδημίας του COVID-19. Η υποδιοικήτρια δήλωσε πως μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου το Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί τις δόσεις εμβολίου και να ανοίξει τις πύλες του στους κατοίκους του Δήμου Νέστου. Ταυτοχρόνως αναφέρθηκε στην βοήθεια που παρήχε ο Δήμος Νέστου και ο Δήμαρχος με την τοποθέτηση των δύο ειδικών box που λειτουργούν ως χώροι υποδοχής των ύποπτων περιστατικών COVID-19. Στις 5 με 10 μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η λειτουργία του εμβολιαστικού, των εμβολιαστικών κέντρων στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης, όχι στις ΜΙΑ. Είναι ένα τεχνικό θέμα περισσότερο. Νομίζω λοιπόν ότι και επειδή όσοι ήταν στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή αυτοί που στείλαν μήνυμα για οι άνω των 85, δεν ήταν δυνατόν δεν ήταν εύκολο οι περισσότεροι από αυτούς να μεταβούν στην Ελευθερούπολη, όπως ως σημείο αναφοράς εμβολιαστικού κέντρου τους έδινε το αντίστοιχο πρόγραμμα απαντώντας στο αίτημά τους. Τώρα λοιπόν μετά από λίγες μέρες θα έχουν τη δυνατότητα στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης να εμβολιαστούν σταδιακά οι ομάδες όπως ηλικιακά έχει επιλεγεί. Θεωρώ ότι είναι μια καλή αρχή. Από εκεί και πέρα μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου το αποτέλεσμα του 70% που έχει μπει και σαν στόχος από την κεντρική διοίκηση, από την κυβέρνηση, έχει ακόμα δρόμο αρκετό. Θα δούμε τις εξελίξεις. Θετική είναι η εξέλιξη αυτή. Θα περιμένουμε όμως σταδιακά να περάσουν και οι υπόλοιπες ομάδες πληθυσμού για να δούμε τι γίνεται. Αλλά και την παραχώρηση εκ μέρους του Δήμου στην υπηρεσία του Κέντρου Υγείας 4 οδηγών, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν από το ΕΚΑΒ, λύνοντας έτσι το πρόβλημα λειτουργίας του ασθενοφόρου αλλά και της διακομιδής των ασθενών. Η συγκεκριμένη συνεργασία της 4ης ΥΠΕ με τον Δήμο αποκαθιστά ένα μεγάλο πρόβλημα με τη λειτουργία του ασθενοφόρου σε όλες τις βάρδιες και προσπάθεια του Δήμου στη βελτίωση της καθημερινότητας συνεχίζεται.